Η Βουλή των Αντιπροσώπων σήμερα στέλνει έναν ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής σε αυτόν τον εξευτελισμό και διασυρμό. Νομοθετικό τείχος προστασίας υψώνει με τη σημερινή της απόφαση η Βουλή στα θύματα εκδικητικής πορνογραφίας, ενός φαινομένου που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και αφορά περιπτώσεις δημοσιοποίησης ή απειλής δημοσιοποίησης οπτικοακουστικού υλικού με σεξουαλικό περιεχόμενο, χωρίς τη συνένεση των προσώπων που εικονίζονται στο βίντεο ή τη φωτογραφία, ασχέτως αν το υλικό είχε ληφθεί με τη συνένεση του θύματος. Με 34 ψήφους υπέρ από τους παρόντες βουλευτές, το Κοινοβούλιο άναψε πράσινο στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κούκουμας. Η πρόταση νόμου προβλέπει ποινές φυλάκισης που φτάνουν μέχρι και τα 14 έτη φυλάκισης, ενώ θα καλύπτονται πλέον και οι άντρες. Με όλες αυτές τις αλλαγές, η χώρα μας θα αποκτήσει μια ειδική, δρακόντια νομοθεσία για πάταξη αυτού του φαινομένου, αυτού του εγκλήματος που ορθά χαρακτηρίζεται ως διαδικτυακός βιασμός. Ο νόμος που έχει ψηφιστεί θεσπίζει νομική υποχρέωση για τους παρόχους διαδικτύου, ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακές πλατφόρμες να διαγράφουν τέτοιο υλικό εντός μίας ώρας από την ειδοποίησή τους από την αστυνομία.